έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό περνάμε στον κύριο Παπαδρυβαράκη, ο οποίος έχει τεχνικό γραφείο μηχανολογικών όμως εγκαταστάσεων. Είναι μηχανολόγος μηχανικός, η εταιρεία του είναι η Τζέπα Παπαδρυβαράκης και συνεργάτες. Ιδρύθηκε το 1981. Εξειδικεύεται σε μηχανολογικές ηλεκτρολογικές μελέτες που περιλαμβάνουν κατοικίες, κέντρα υγείας, κτίρια γραφείων, αθλητικά κέντρα και βιομηχανικά έργα. Κύριε Παπαδρυβαράκη, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω σαν συντελεστές της οργάνωσης και τον κύριο Παγιάννη και τον κύριο Θεοδοσίου. Εγώ, όπως είπατε, κάνω μηχανολογικά. Θα συμπλέψω με τον κύριο Στυλιανίδη, είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος. Αν προσπαθήσουμε να κουμπίσουμε λίγο νούμερα, γιατί σαν αγαπητός μηχανολόγος είμαι πιο πολύ στα νούμερα, η κρίση σε σχέση με την δεκαετία 7-9 έχει πλησιάσει το 85% σε μείωση οικοδομικής δραστηριότητας. Και αυτό είναι και στην κατασκευή και στα μελλοντικά γραφεία. Από επίσης χαρακτηριστικά ότι το Νοέμβρη μήνα είχαμε 65% μείωση, το Νοέμβρη του 2012 δηλαδή, της οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με τον αντίστοιχο Νοέμβρη του 2011. Και όλες οι δημόσιες αδειοδοτήσεις, όλες οι αδειοδοτήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος για το μήνα Νοέμβριο ήταν 7 τον αριθμό και περίπου 6.500 τετραγωνικά μέτρα σε επιφάνεια. Δηλαδή έχουμε μια κατακόρυφη πτώση στον κλάδο μας και σαν εξέλιξη και στην οικοδομική δραστηριότητα. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη κατασκευών, θεωρώ ότι έχουμε τρεις βασικούς άξονες που συντελούν σε αυτή την ανάπτυξη. Έχουμε με το δημόσιο τομέα, όπου λόγω κρίσης, ακούμε τα νούμερα, είπαμε 7 αδειοδοτήσεις μέσα σε ένα μήνα, σε όλη τη χώρα. Εργαλεία που είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΕΣΠΑ, τείνουν να θέλουν μια σοβαρή ορίμανση μελετών και κυρίως πηγαίνουν σε καινοτόμα έργα, επειδή όμως ο μοχλός τους, ο μοχλός ανάπτυξης συνήθως είναι η περιφέρεια, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, αυτό το κάνει πολύ πιο δύσκολο και θα δυσχεραίνει μέρα με τη μέρα. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε δήμους, περιφέρειες, ώστε να καταρτήσουν προγράμματα που να έχουν σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσουν και να υλοποιήσουμε έργα. Πηγαίνοντας στον ιδιωτικό τομέα, ήδη έχουν αναφερθεί προηγούμενοι συνομιλητές, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει, με το διωγμό δηλαδή που γίνεται στο ακίνητο. Και πέρα από αυτό έχουμε και μια απόλυτη αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να υποστηρίξει ιδιωτική κατασκευή. Αυτό πάλι συνάδει και με το γεγονός ότι έχουμε πάνω από 100.000 ακίνητα προς διάθεση σήμερα, αναφέρομαι για τις καινούργιες κατασκευές, και φανταστείτε τι συμβαίνει στα υφιστάμενα κτίσματα που προσπαθεί ο κόσμος να ξεφορτωθεί και δεν μπορεί. Άρα ο ιδιωτικός τομέας θα αργήσει να δει άσπρες μέρες αν δεν βαθούν μετά. Και δεν βλέπουμε, δεν ξέρω δηλαδή ποια θα είναι η διέξοδος εκεί. Σαφώς το να στραφούμε σε ποιοτικά ακίνητα ή στο να θεωρήσουμε ότι μια σοβαρή ανάπτυξη έχει να κάνει με υφιστάμενα έργα που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά ή ποιοτικά, αυτό είναι ένας μοχλός, αλλά δεν μπορεί να κινήσει όλο τον μηχανισμό που υπάρχει. Πηγαίνοντας στην τρίτη μας, στο τρίτο σκέλος ανάπτυξης, είναι οι ξένες επενδύσεις, όπου και αυτές είναι απόλυτα αρνητικές αυτή την περίοδο, κυρίως γιατί από τη μία εχθρός τους είναι η γραφειοκρατία, που έχει αναφερθεί και τη ζούμε. Να πω χαρακτηριστικά ότι το 7-9, όπου η οικοδομική δραστηριότητα ήταν περίπου 12 φορές πάνω από τη σημερινή, ο μέσος χρόνος που χρειαζόταν για να βγει μια συμβατική άδεια, δεν μιλάω για αναπαλαιώσεις ή για διατηρητέα, ήταν 1,5 μήνας. Σήμερα, με την οικοδομική δραστηριότητα στο 12%, είναι 3,5 μήνες. Έχει μεγαλώσει σημαντικά και ο χρόνος του να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άδεια. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, μιλώντας για υφόρο ανάπτυξη, η γεωθερμία, που θα ήταν ένα στοιχείο που κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσε να μας εξοικονομήσει κάποιο 30-40% στην ενέργεια, στο θερματικό κύκλο, χρειάζεται αδειοδοτήσεις που για να ξεκινήσουν πρέπει ήδη να έχει βγει η άδεια υποδομής. Πηγαίνουν στις περιφέρειες και στην καλύτερη περίπτωση θέλουμε άλλο ένα τρίμηνο να καθυστερήσει το ξεκίνημα της υποδομής για να μπορέσουμε να πάρουμε μια άδεια γεωθερμίας.
Όλο αυτό το κομμάτι μας κάνει τα πράγματα δύσκολα και πιο δύσκολα. Πηγαίνοντας λοιπόν στις ξένες επενδύσεις, το ένα κομμάτι που λειτουργεί αρνητικά, σαφέστατα είναι η δημοκρατία, το δεύτερο είναι η αστάθεια και παρακολουθώντας λιγάκι και στατιστικές τιμών, η BlackRock έλεγε πριν από 2 εβδομάδες στην Καθημερινή ότι περιμένουμε μείωση της τιμής των ακινήτων, των εμπορικών ακινήτων κιόλας, θα τα ακούσουμε και μετά φαντάζομαι αυτό, κατά 38% μέχρι το έτος 2017. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι έχουμε μια πτωτική αγορά στα ακίνητα μέχρι το 2017, το να συζητάμε για ανάπτυξη, για ανάκαμψη της οικοδομής, θα πρέπει να μιλάμε για κάποια μετά, αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα για να την αλλάξουμε. Βασικά μέτρα δηλαδή πρέπει να είναι ένα σταθερό θεσμικό καθεστώς και όσο γίνεται να ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και που παραδόξως φαίνεται να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Πηγαίνοντας στο κομμάτι της ποιότητας, άκουσα αναφορές πριν στο κενά που θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο μέτρο που να το έχουμε, αλλά έπρεπε να το έχουμε 5 χρόνια πριν. Δηλαδή, δεν το κάναμε μόνοι μας το ΚΕΝΑΠ, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία που μας ήρθε, την υλοποιήσαμε μια καθυστέρηση περίπου 3,5 ετών και ακόμα και σήμερα έχουμε προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές. Ούτε καν δηλαδή δεν έχει βγει διαδικασία να ξέρουμε ποιος είναι ενεργειακός επιθεωρητής και τι είναι. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει, υπάρχει το LEED που είναι το αμερικάνικο πρότυπο και υπάρχουν και οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που πρόκειται να ισχύσουν από Σεπτέμβρη. Δεν τους έχουμε ακουμπήσει καθόλου. Το θέμα φεύγει από τα στενά πλαίσια τα ενεργειακά και περνάει σε όλο το φάσμα της κατασκευής. Σαφώς αναφέρεται πάνω σε πρότυπα υλικά όπου οι κατασκευαστές μας δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Αναφέρομαι στους προμηθευτές οικοδομικών υλικών, όπου το LEED, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται σε τυποποιήσεις και σε πρότυπα. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επίσης κάνει αντίστοιχες αναφορές και δυστυχώς εμείς δεν έχουμε πιστοποιημένα υλικά. Ενώ δηλαδή θα μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε, το μόνο έργο που ξέρω θα πιστοποιηθεί κατά LEED είναι το Νιάρχειο, ας πούμε. Σας λέω ένα παράδειγμα. Και αυτό πάρα πολύ δύσκολα, διότι πολλά από τα υλικά που θα μπουν στο έργο θα πρέπει να είναι εισαγόμενα υλικά, μια και ελληνικά υλικά δεν μπορούν να καλύψουν πιστοποιήσεις. Ένα ακόμα κομμάτι που δεν έχουμε ακουμπήσει και είναι θεσμός τουλάχιστον στην Ευρώπη έχει να κάνει με τη μέτρηση και την πιστοποίηση στο τέλος της κατασκευής, το λεγόμενο commissioning, που έχει ξεφύγει πια από τη στενή του έννοια που είναι ουσιαστικά ρυθμίσεις και έχει περάσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο που ξεκινάει την αρχή της κατασκευής μέχρι το τέλος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει από μένα την πολιτεία να περιμένουμε και όσο γίνεται να πιέσουμε να ελαφρύνουμε και την νομοθεσία αλλά και την πολύ σοβαρή γραφειοκρατία που βρίσκουμε μπροστά μας, άνευ λόγου ή για συντεχνιακούς λόγους περισσότερες φορές και επίσης από όλους τους άλλους φορείς και τους δικούς μας επαγγελματικούς φορείς προφανώς, να προχωρήσουν και να μας γνωστοποιήσουν και να αρχίσουν να περνάνε τα νέα πρότυπα που ξέρουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα μας γίνουν νομοθεσία, να προετοιμάσουν την αγορά και τους ίδιους τους οργανικούς για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πιο ποιοτικό κτίριο. Σας ευχαριστώ πολύ.